Κόντευε ο καιρός που θα φεύγαμε να ανέβουμε στα καυσοκαλύβια για το οσιακό τέλος του γέροντα. Και μου λέει, έλα να σε μάθω να προσεύχεσαι στην Παναγία. Τον σήκωσα, γιατί τώρα πια δεν μπορούσε μόνος του να σηκωθεί και να περπατήσει, και τον προχώρησα σε εκείνη την εικόνα της Παναγίας που ήταν στο κελί του, στο δωμάτιό του, ακουμπισμένη σε ένα τραπέζι. Κυκλοφορεί μια φωτογραφία στην οποία είναι δεξιά της εικόνας και αυτός δίπλα. Μια μεγάλη εικόνα, ναι. Και έκανε το χέρι του πάνω να κάνει μια μικρή μετάνοια. Χτυπήσε στο τραπέζι και με μάλωσε. Μου λέει, γιατί δεν με προσέχεις? Μα δεν ήξερα, γέροντα, τι πήγες να κάνεις. Τέλος πάντων, τον οδήγησε λίγο πιο πίσω και έκανε δύο μικρές μετάνοιες και στην τρίτη, ανυψώνοντας το χέρι του, ανυψώθηκε ολόκληρος προς τα πάνω, ένα μέτρο περίπου πάνω από τη γη. Και άρχισε να εκπέμπει ένα γλυκό, λευκό, λευκότατο φως. Αγαπούσε πολύ την Παναγία ο γέροντας. Είχε δεκάδες εικόνες Παναγίας στο κελί του και μια φορά μου λέει, κοίταξε εδώ Παναγία, εκεί Παναγία, εδώ Παναγία, παντού Παναγία. Και αυτό είναι το θαυμαστό, ότι εκείνη την ώρα έσβηνε το πρόσωπο του γέροντος Πορφυρίου και άρχισε μέσα σε εκείνο το λευκότατο φως να σχηματίζεται το πρόσωπο της Παναγίας. Ακόμα τα χέρια του αλλοιώθηκαν, μεταμορφώθηκαν και αυτά και έγιναν εκείνα τα λεπτότατα, ωραιότατα χέρια της Παναγίας μας. Το φως ήταν γλυκύτατο, ελκυστικότατο. Ήταν η παρουσία της Παναγίας, κάτι το ασύλληπτο. Ήταν η γλυκιά μας μάνα που μας σήλυκε κοντά της. Δεν άντεξα και πλησίασα ακόμα πιο κοντά και έπιασα το χέρι του, που μάλλον ήταν το χέρι της Παναγίας. Δεν ξέρω πόση ώρα μείναμε έτσι. Αλλά σιγά σιγά άρχισε να νιώθω το γυναικείο εκείνο χέρι να τραχύνεται και να γίνεται αντρικό χέρι, το χέρι του γέροντα. Και όταν τον κοίταξα πια στο πρόσωπο, ήταν ο γέροντας Πορφύριος και πατούσε στη γη. Τράβηξε έτσι όμορφα και μπάλα το χέρι του και το απελευθέρωσε από το δικό μου και μου ζήτησε να τον βοηθήσω να πάει στο κρεβάτι του.